Από πού να ξεκινήσουμε και πού να πάμε. Πότε θα θα, να ξεκινήσουμε με πάμε... τον Πελογιάννη, αλλά στο καλύτερο. Γιατί, πε. Όχι, όχι, όχι. Θέλω, όχι. δεν, θέλω, δεν, θέλω, δε θέλω, δε θέλω, γιατί οι επέτειοι όταν φτιάχνονται έτσι. Ε, χωρί μνήμη, χωρί βάθο, χωρί τέτοιο. Δεν, 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 θέλω να το συζητήσω. Mm. Θέλω να πω ότι έχει χαθεί η αντίληψη τη εκπαιδευτική μορφή τη ειδησιογραφία. Κατάλαβε. Έχουμε παγιδευτεί yeah, σε πληροφορίε άχρηστε, οι οποίε ανακυκλώνονται και κυρίω σε μαντεψιές. Σε εμαντεψιέ. Ε, μα δεν έχετε δει ότι έχουμε γίνει ένα προποτζίδικο. Ναι. Πότε θα γίνουν οι εκλογέ, εκεί θα πα, εκεί θα πότε θα, θα γίνουν γίνει. οι εκλογέ, ναι. τι εκλογέ προ τα δω, όχι πηγαίνετε προ τα εκεί, με ποιο θα κατέβει, πώ θα κατέβει, ποιο θα είναι στο ψηφοδέλτιο, δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Και μετά μόλι βγαίνουν, διαρχίζουν. οι ζυγαριέ, οι όψει, αυτό, το μακιγιάζ, το... η αγιογραφία, τα τρόλ, το. Εντάξει. Ε, είναι ε, ένας... η κοινωνία μα, δεν είναι αυτή πια. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, α πούμε ότι είναι. Ναι. Και τι κάνει κανένα δηλαδή στι μέρε μα. Έλα, Κάθε και ναι, ναι. βλέπει. Ποιο από εσά θέλει. Εντάξει. Πε ότι πλημμυρίζει το υπόγειο και μαζεύει και λάσπη και μπαίνουν και δέκα ψόφια ρουρέ και κάθισε ναι. με τον όνομα στο γόνατο. Τι θα κάνει, θα κάνει και θα πει έτσι έγινε. Όχι, θα κάτσει, θα διάσει. Θα σκουμποθεί, θα, θα κάνει ό,τι μπορεί. Πετάξει ναι. τα πράγματα, θα ανατρέψει την κατάσταση να πα μπροστά. Αυτή είναι και η πρόταση του Κουκουέ, βέβαια, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η βασική πρόταση του Κουκουέ. Ότι όποιο θέλει να προχωρήσει πρέπει να ανατρέψει τα πράγματα. Όταν όποιο θέλει να καμώνεται ότι θέλει το καινούριο και το προοδευτικό, δεν μπορεί να είναι με αυτού οι οποίοι πιστοποίησαν για την ελληνική κοινωνία την έννοια προσαρμογή. Και κάτω από τον όρο «κυβερνός αριστερά», κατέστρεψαν την ιδέα του τι σημαίνει. Φρέσκο, καινούριο, προοδευτικό, αριστερό και νέοι. Δηλαδή, τι, τι, τι είναι ανικό βρίσκεται στο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ε, είναι ο νεότερος ηλικία δεινόσαυρος που πέρασε από την πολιτική ζωή. Με δεινόσαυρικές μεθόδους. Yeah. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι δεινόσαυρος όμως. Είναι δεινόσαυρο. Τρίτο μνημόνιο. Υπέγραψε. Προσαρμόστηκε. Κάτσε, 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 κάτσε. Και... διότι τώρα λέει: Εγώ δίνω λεφτά στου ανθρωπάκου που δεν έχουν λεφτά. Ποια λεφτά. Αυτά που δίνει. Ποια... Δίνει επιδόματα. Λεφτά. Να, χθε πάλι έδωσε τι... στους στρατιωτικού. Δεν είπε... Άμα το πάμε στην Ελλάδα, τι θα έλεγε. Ε? Δεν μπορεί να δίνει για όλα μια ασπιρίνη. Ναι. Σοβαρολογή τώρα. Ασπιρίνη για το εγκεφαλικό. Ασπιρίνη για την καρδιά. Ασπιρίνη για τον καρκίνο. Ασπιρίνη για το κομμένο πόδι. Ασπιρίνη για το κομμένο χέρι. Τι λεφτά δίνει. Από αυτά που έχουν κλαπεί, από αυτά που έχουν χαθεί και από αυτά που έχουν φαγωθεί, πρώτα απ' όλα δεν δίνει λεφτά ούτε από την τσέπη του, ούτε από την τσέπη του μεγάλου κεφαλαίου. Τα λεφτά που δίνει, τα δίνει από τον διπλανό, τον λιγότερο φτωχό από τον μάφτωχο. Ένα το κρατούμενο. Ναι, Δεύτερον, ισχυρή. τα μέτρα που δίνει είναι κάτω από ασφυκτική πίεση. Όταν λέμε ασφυκτική πίεση, ασφυκτική πίεση. Σηκώθηκαν και οι πέτρε με πρωτοπόρο τον Κουκουέ και το Πάμε για εκείνη τη σύνταξη τη χείρα. Ναι. Και περάσαμε από το στάδιο, από τη χείρα, περάσαμε στην αναβολή και τώρα ε, να, ε, δηλώνει η κυρία Χτιόγλου χτες ότι θα το καταργήσει. Θα το καταργήσει. Θα το κάνει. Πήγαμε στις δόσεις, πήγαμε στα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια ποιον εξυπηρετούν. Εξυπηρετούν τους πολίτες τα κόκκινα δάνεια. Ε... Και μάλιστα μα κατηγορούν και γιατί ψηφίσαμε παρόν. Ναι, μα γιατί... ψηφίσαμε παρόν για να μην σταματήσουμε την όποια ρύθμιση για τι όποιε μερικέ χιλιάδε μπορεί στοιχειοδό να βολευτούν με αυτό τον νόμο, αλλά θα έπρεπε να πούμε και να πρωτογονάξουμε όχι σε αυτό που λεγόταν και που είναι αναγκαίο σε σχέση με αυτό που έγινε. Εδώ καταθέσαμε πρόταση. Άμα σα τη διαβάσω την πρόταση, σα τη διάβαζα μία προ μία, και θέλω ακάμποση ώρα για να το κάνω αυτό. Ναι. Την πρόταση του Κουκουέ, δεν υπάρχει μισό Έλληνα που θα έλεγε όχι σε αυτό. Είναι, και για το 25.000, 250.000 και για την προσάυξηση στα παιδιά και για το πώ γίνεται και πώ έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα στο τσουρούτικο ψυχουλάκι, ψυχουλάκι. Εντάξει, λοιπόν, σπουργιτιδών δεν μπορεί να πανηγυρίζει. Και το, το ή την ίδια ώρα σπουργιτιδών να πανηγυρίζει, πώ τρώει το σπουργίτι, πράγματα που είναι κλεμμένα δικά σου, να μου το παίζει και βυζαντινό αετό. Σταυρακά, στα βουνά, το μην τρελαθούμε δηλαδή. Κομμά. Γιατί αυτό παίζει τώρα. Το θα κομμά. πάει στα Σκόπια. Όχι, όχι. Τώρα θα, μου λέτε θα, θα πάει στα θα, Σκόπια θα το για το να κάνουμε επενδύσει. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, με το μύθο. Και αν θα πάνε επιχειρηματίε και δεν θα πάνε επιχειρηματίε. Άκουγα ναι. λοιπόν, λοιπόν. σήμερα το πρωί, λίγο νωρίτερα, κάποια στιγμή και το κλαφό του, ναι. Μεγάλη συμφωνία, μεγάλα κέρδη κτλ. Γιατί δεν λένε την αλήθεια για τα νούμερα. 200 εταιρείε ήδη είναι εκεί, ελληνικέ. 650 είναι εξαγωγικέ. Πέρασμένη τα Σκόπια για πάνω. Από τι 17 μεγάλε επενδύσει των Σκοπίων, 7 είναι ήδη ελληνικέ. Επομένω θα πάνε τώρα. Στην Ελλάδα ποιο επενδύει από όλου αυτού. Του ε, επιχειρηματίε. Ναι, ναι, δώ. έλα μου, ναι. Του έπεισε κανένα λοιπόν. να επενδύσουν στη Μακεδονία. Στην Βόρεια Ελλάδα. Μα με συγχωρείτε, κυρία Κανέλη. Στη Μακεδονία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά και ποινικοποιεί την ίδια την επιχειρηματικότητα. Με έχει αριστερό πρόσημο όμω, οπότε να πανηγυρίσουμε. Όχι, δεν πανηγυρίζει κανένα. σα ίσα, ίσα που στι δημοσκοπήσει αυτό που βλέπουμε, τι είναι, ανεξάρτητα από το ποιο είναι πρώτο και δεύτερο, δεν το μετράω. Ποιε δημοσκοπήσει, τι δικέ του ή τι των άλλων. Ναι. Αυτέ που δείξαμε εμεί προχθές. Το μέσον όρο που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Όχι, ή τι άλλο. Όχι, δεν λέω για την πρόθεση ψήφου. Λέω ότι ο κόσμο mm. ε, έχει πράγματι πρόβλημα και με τη φορολογία mm. Και, και, προτεραιότητα βάζει τους... το οικονομικό. Ακριβώ. Ε, βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, μα δεύτερο. Μα κυρίω. Και... Με... εντάξει τώρα. Μα... Σε ένα κόμμα σαν το Λιά, Κουκουέ, Λιάνα καταλαβαίνετε τι Λιάνα θέση Λιάνα έχει νομίζω, η οικονομία. Η οικονομία νομίζω στο έχει, εθνικό αλλά... έχει μπει. Ναι, το εθνικό. Ναι, το οικονομικό. όχι, δεν είναι. Δεν, έχει δίκιο. Αλλά εγώ θέλω να πω το όμω. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά θα πω μια αλήθεια. Όταν το ΚΚΟΕ έλεγε από τον Ιούνιο. Ναι. Προπογραφή, Το, ότι αυτό που έρχεται είναι προβληματικό. Ναι, και θα έχει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Με θυμάμαι. Εδώ στο Σκάι, άπειρες θέλω να λέω. Ναι. Μέσα στο κατακαλό καιρό, κατά το Σεπτέμβριο, πολύ πριν αρχίσουν οι πανηγυρισμοί και να κανονιστούν επισκέψει εκεί. Τα σήματα, προσέξτε τα σήματα. Ναι, ναι, το αλήθεια είναι αυτό. Όμω εδώ το ΚΚΟΕ, όμω η κυρία Κανέλη, ναι. έχει μια ιδεολογία και ναι. ένα τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, συνεπή μεν, αλλά διαφορετικό από αυτό πώ είναι διαρθρωμένη η κοινωνία σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ιδεολογικά θέλει μια άλλη είδου Είναι διαμορφωμένη? Ή κατάντησε. Όπω είναι. Εγώ... Όχι, αυτή όχι. είναι. Είναι διαμορφωμένη ή αυτή... κατάντησε. κατάντησε. Γιατί είναι... αν ήταν διαμορφωμένη απλώ, θα είναι. μιλούσατε για μια κοινωνία η οποία ευνοήθηκε από το Μάστριχτ. Όχι, άλλο, Ευνοήθηκε άλλο... από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μι, 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 ευνοήθηκε από το ΝΑΤΟ. Όχι. Ευνοήθηκε από την το εργαλειοθήκη του αυτό, ΟΣΑ. Δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Μα το πώς? ερώτημά μου είναι αν αυ αυτή η αστική δημοκρατία μπορεί να υπηρετηθεί σε... από το ΚΚΟΕ. Νομίζω πω δεν μπορεί. Και ιδεολογικά και πολιτικά. Μεγαλύτερη... Δεν, δεν είναι η ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματο αυτή η κοινωνία. Είτε καλύτερη, ήταν, είτε χειρότερη. Θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σα. Είναι σας. είναι άλλο. Υπο... Πρεσβεύει άλλα πράγματα. Αν υπονοείτε. Στο... Αν υπονοείτε. Δεν υπονοείτε okay. λέω αυτό που okay. λέω Όχι, όχι. Στην ερώτησή σα κάτι υπονοείτε. Όχι, όχι. Δεν Γιατί είναι, κάτι... ναι. είναι σαφώ διατυπωμένη. Διότι Απόκητα. μου ζητάτε απάντηση επί του πρακτέου, δηλαδή τη εφαρμογή και τη εφαρμοσμένη αστική δημοκρατία με ιδεολογική προσέγγιση από πλευρά Κομμουνιστικού Πώ θα το κάνετε αλλιώ. Καταρχήν, το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη στιγμή, πώς θα το έτσι όπω είναι, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, ναι, εντάξει. Σωστό. Ε, βέβαια. Δεν μου λέτε αν εσεί είσαστε. Εσείς όχι, όχι, και... θα σα εξηγήσω εγώ. Ναι. Μου ερωτήσατε, ρωτήσατε, θα σα απαντήσω ιδεολογικά. Ναι. Είσαστε ε, δούλο σε βαβακοφητεία. Δεν είμαι. Και αυτή είναι η κατάσταση. Είσαστε δούλο σε βαμβακοφητεία. Δεν ναι, 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 ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Ε, για μα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η εργασία έχει μετατραπεί Α, σε εντάξει, δουλεία. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είμαι ασαφή σε αυτό που θα σα πω. Αυτό η εργασία έχει μετατραπεί σε δουλεία. Μάλιστα. Τα δικαιώματα είναι εξαφανισμένα. Μάλιστα. Τα σωματεία είναι περασμένα στον επιστάτη τη βαμβακοφητεία. Εξού και τα δωτά σωματεία. Τα οποία κατεβαίνουν με μπράβου και πηγαίνουν κάτω από πολύτελε συνθήκε. Και ανοίγει και ο στόμα του να πει την τραγική έκφραση Στο πάμε, είστε φασίστε. Ποιο μιλάει και πού. Έπρεπε να έχουν γκρεμιστεί τα κεραμίδια από αυτό και από συναδέλφου και από λογικού ανθρώπου. Ναι. Από κανονικού δημοκράτε, καθόλου κομμουνιστέ. Απαντήστε. Από ανθρώπου που ακούνε. Να λοιπόν, σα εξηγώ το εξή. Η μεγαλύτερη προσφορά σε αυτή την άθλια αστική δημοκρατία του Κομμουνιστικού Κόμματο είναι να δείχνει κομμουνιστε απο ανθρωπου που ακουνε λοιπον σα εξηγω το εξη η μεγαλυτερη προσφορα σε αυτη την αθλειότητά τη. Δεύτερον, να δείχνει τον δρόμο για να ξεφύγει από αυτήν. Και τρίτον, να μάχεσαι τον Δράκουλα. Ναι. Όταν υπάρχει Δράκουλα. Εντάξει, το κατάλαβα. Και, και είσαι στο ίδιο δωμάτιο Εντάξει, με τον Δράκουλα, να σα το πω έτσι. Δεν είσαι υποχρεωμένο το... να υπηρετήσει τον δα... το Δράκουλα, όχι, ούτε μαι, να μαι. του γυαλίσει τα παπούτσια. Τώρα, είσαι υποχρεωμένο να πει στον κόσμο από πού θα γλιτώσει. Ωραία. Από αυτού που του ρουφάνουν το αίμα. Ωραία. Δύο, Δύο ερωτήσει. Σα το εξηγώ πολύ απλοϊκά, Μια, για να μην ανοίξουμε ιδεολογική μία, συζήτηση. Μία, Έχουν μία, πάρει το μαξισμό και τον κάνουν 53 πλά, 53 μείον. Συνέτσι είναι ο ελληνισμό τη βολική συνέχεια σε είναι γιατί πιστεύετε ότι υπήρξε αυτή η έντονη αντίδραση ε, για τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίο μετέχει του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για αυτέ τι ευρωεκλογέ. Ο κύριο Καμένο προηγουμένω είπε ότι αντιδρούν η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά που και αυτοί έχουν κόκαλη, αλλά το κουκουέ δεν μιλάει γιατί, όχι γιατί μετέχει σε αυτέ τι διαδικασίε, <Ρι> αλλά γιατί σέβεται την ιστορία του παππού του συγκεκριμένου. Με έτσι το... είπε πριν από δύο λεπτά. Εδώ. Ναι, ποιο το είπε. Ο Καμένο. κύριο Καμένο. Λοιπόν, ε, ε... μου θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Καμένο. Όχι, Ρε, όχι θέλω oh, να απαντήσετε για τον κύριο Πέτρο Κόκα. Θα απαντήσω σε αυτή πέρας. την άποψη έτσι όπω την διατυπώνετε. Ναι. Μίλησε το κουκουέ για του άλλου υποψηφίου. Όχι, γενικώ δεν κάνει ονοματολογία του. Ναι, δεν παίζει. Κάνει πολιτική επιπροσωπικού. Όχι. Σπάνια όχι δεν κάνει Ποτέ, αλήφη, αλήφη. Ναι. Ποτέ. Ναι, ναι. για να γυρίσουμε πίσω στο δράκουλα ναι, ναι. Εμεί δεν παίζουμε με τα δρακουλάκια ένα ένα ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ δεν παίζουμε ναι, ναι. Ε, Πάμε στην ουσία Γιατί νομίζετε ότι ερέθησε Με ρωτήσατε έτσι ναι. Όχι μόνο γιατί δεν μιλάμε εμεί. Γιατί, γιατί, γιατί ερέθησε από γενικότερα Από αυτό... την εποχή του Μπερλουσκόνη έχουμε να δούμε ε, Κατευθείαν επιχειρηματία Στην κυβέρνηση Το φαινόμενο μέχρι πρώτη νοσησίση Δημοσιογράφη Εμεί ναι. οι δημοσιογράφοι. Εσεί, μην την ώρα σα Εσεί οι δημοσιογράφοι, εμεί οι ναι, δημοσιογράφοι. Διότι εδώ δεν είμαι με τη δημοσιογραφική μου μόνο ιδιότητα έτσι και δεν πιξελοποιούμε. Ναι, Έχω ναι, υπάρξει ναι. δημοσιογράφο και είμαι ναι, δημοσιογράφο. Ναι. Λοιπόν, είπα, εσεί και εμεί οι δημοσιογράφοι το λέγαμε φαινόμενο μπερλουσκονισμό. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Ωραία. Ναι. Ε, Καλό οποιονδήποτε να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν αύριο το πρωί, τι να σα πω. Ξέρω εγώ. Ο κύριο Σαβίδη κατέβαινε όπω κατέβηκε στη Ρώσικη Δούμα με ένα κόμμα. Ναι. Θα έλεγε τα ίδια πράγματα που λέει τον κύριο Κόκαλη ενδεχομένω. Ναι, ερώτηση τώρα. Άλλον. Επειδή Δεύτερον, έκτη... α, ναι. Αυτή η υποψηφιότητα ναι. εκ των πραγμάτων είναι φορτισμένη με ιδιότητε οι οποίε είχαν εξελίξει από κάτω. Δεύτερον, εγώ δεν μιλάω για τα πρόσωπα. Ναι. Ούτε για το τι. Του συμβολισμού πρόσωπο. Ούτε για το, ούτε... το κόμμα, ναι. του συμβολισμού. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι το οποίο ε, εκ των πραγμάτων θα μπορούσε κάποιο να σχολιάσει. Εγώ διάβασα μια συνέντευξη του κυρίου Κόκαλη και είπε γιατί. Ο Ζούκεμπερ χρειάστηκε λεφτά ε, για να φτιάξει το Facebook. Οκ, εντάξει. Okay. Ε είναι οικολόγο, ρε παιδί Μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Όχι, μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Να μην καταλήξουμε όμω το συμπέρασμα ότι η Χρυσή Αυγή είναι φιλόζωη οργάνωση. Γιατί ξέρετε κάτι, αρχίζει αυτό ο κίνδυνο. Αν τα δύσκολα, αρχίζουμε και επιστρατεύουμε γατιά σκυλιά για να εξοραίσουμε τα πράγματα. Αυτά είναι η παλιά διαφημιστική εκστρατεία. Βάλε δίπλα σε έναν άνθρωπο ένα ζωάκι για να γίνει συμπαθή. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Με δρακουλάκια δεν ασχολείστε, αλλά το Μανόλο τον ναι, ναι, τον είδα. Ε, Πε μα κάτι για αυτό το δρακουλάκι. Βρήκανε, λέει. Τέτοια δρακουλάκια ναι. Νουκέστη αριθμό. Είναι σύμφυτο του συστήματο που λέει. Το κυρίαρχο. Του πολύ ωραίου. Σήμερα είναι ο Μανόλο, αύριο θα είναι ο Χριστόλο, πάμε ο Γιωργόλο και πάμε θαύριο ο Νικόλο. Γιατί, γιατί, που, που, γιατί εκπλήτεστε τώρα. Ειλικρινά σα το λέω. Μία ματιά να ρίξει κάποιο στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, εκφράζεται. Ε, το κεφάλαιο ναι. και ειδικά το νεοπλουτέξ, αυτό που γίνεται πάνω στη συγκυρία, αυτό που α πούμε οι κακοί ιδεολόγοι ξύλινοι κομμουνιστέ λένε οπορτουνισμό. Θέλετε να αρχίσω να το παίζω, Μιλείτε ελληνικά, Ευκαιριολαγνία. Ε, Θέλετε να αρχίσω χρησιμοποιώ, και τις λέξεις. Α, να χρησιμοποιώ τέτοιε λέξει. Ναι, Για να μην πω κεφάλαιο. Όχι. Κεφάλαιο λέγεται σε όλο τον κόσμο. Κάπιταλ λέγεται. Ωραία. Κεφάλαιο. κεφάλαιο. Καπιταλιστή, κεφαλαίο κράτη. Δεν λέγεται καπιταλισμό. Πόσο αλλιώς. πρέπει να πάρει το κουκουέ. Πλουτοκράτη έλεγε, έλεγε. Πόσο να πάρει το κουκουέ τώρα, Πόσο στόχο έχετε βάλει να πάρει το κουκουέ στι ευρωεκλογέ. Το κουκουέ να... έχει καταρχήν ένα, έναν στόχο που είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι και επαναστατικό και είναι και προκλητικό για όποιον καμώνεται ότι έχει αγανακτήσει και δεν θέλει να ψηφίσει ω μη σκεπτόμενο, απλώ αησυχτηριδών. Ναι. Mm. Η κόκκινη ψήφο πρέπει να παντού. Και ειδικά η πρόσκληση στους νέου. Mm. Που του γλυκοκοιτάζει το φασισταριό ε, και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, ξέρετε τι εννοώ, τα νιάτα, την άγνοια, την πίεση, την ανεργία. Λοιπόν, η ψήφο πρέπει να είναι από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Ευτυχώ οι άνω των 65 δεν ψηφίζουν και Χρυσή Αυγή ναι. σε μεγάλο ποσοστό. Γιατί, γιατί έχουν ζήσει στο φασισμό, γιατί έχουν ζήσει τη σβάστικα. Έχουν ναι. ζήσει, θυμούνται. Θυμούνται και την Κάνθανο, θυμούνται Ωραία. και το θυμούνται και ταλο άλλο και καταλαβαίνουν. Επειδή... Λοιπόν, ένα. Και δεύτερον, πρέπει να ματαιωθούν τα σχέδια. Τα σχέδια είναι. Να οριστικοποιηθεί αυτή η προσωρινότητα της εργασίας από το ΜΑΣΤΕΚΤ και μετά. Και να αναγνωρίσουν. Του το είπαμε πρώτοι, ναι. Τους προειδοποιήσαμε, Μάλιστα. ναι. Αν είχαν δράσει αλλιώ, θα είχαν ξεφύγει, ναι. Δεύτερον, οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ δεν είναι για καλό κανένο. Mm. Στοχοποιούν τη χώρα στρατιωτικοποιούν ποσοστό, το λέω. πρόβλημα. Ποσοστό. Ποσοστό. Ναι, Πρέπει ναι. να γκρεμιστεί, γιατί δεν μπορώ να παρηγορηθώ ναι. στην ιδέα ότι δεν ανεβαίνει και δεν κατεβαίνει, να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, το ποσοστό που θέλουμε, ξέρετε ποιο είναι. Διαγωνιστικό του φασισμού, συνεπέστατη πολιτική δύναμη αντιφασιστική. Μέχρι αυτή τη στιγμή και όχι συνεργατική και ανεκτική. Ε, γεια να, ναι, ναι, να, ναι, να, Με τέσσερα χρόνια τη δίκη. Καλή σα μέρα. Καλή δύναμη. Καλό μήνα να έχουμε. να το θυμάστε. Και εσείς... Και εσεί, γιατί ακόμα και στο δημοσιογραφικό επίπεδο, είδατε με τι σύνταξη καταλήξατε. αφήστε με, το πειράζει. μην το Για να τα θυμίζω στον καθέναν, όποιο κοιτάξει το διπλανό του, το γέρο του, το παιδί του, την τσέπη του, τα όνειρά του και τη ζωή του, το σφυροδρέπανο έτσι μόνο δείχνει τον δρόμο.